Σημειώστε ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος ομάδας ήταν 2 φορές βουλευτής του κόμματος Ερντογάν. Τώρα, στη δίωξη 23 υπόπτων για εγκλήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης που βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την τραγωδία των Τεμπών, προχώρησε το γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Πάμε στην ανταποκρίτρια των Financial Times στη χώρα μας και αναλήτρια του Αντένα, Ελένη Βαρβιτσιώτη, που έχει τις πληροφορίες. Ελένη. Νίκο, η έρευνα έχει ξεκινήσει πριν γίνει το δυστύχημα των Τεμπών και αφορά την πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων για 2 συμβάσεις, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφορά 85%. Πρόκειται για σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων είναι η απάτη, η απιστία, η ψευδή βεβαίωση. Αναλυτικά, πρόκειται για 14 δημόσιους υπαλλήλους της ΕργοΣΕ, 4 δημόσιους υπαλλήλους της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής και 5 νόμιμους εκπροσώπους και υπαλλήλους της αναδόχου κοινοπραξίας. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας εικάζει ότι οι υπάλληλοι διαχειριστικής αρχής που ήταν υπεύθυνοι για διαχείριση των κονδυλίων ενήργησαν κατά παράβαση των αρχών, προκαλώντας ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ελληνικό δημόσιο ύψους 15,6 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε, Νίκο, ότι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας δεν έχει τη δυνατότητα, δεν μπορεί να αναζητήσει τυχόν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, καθώς σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα το πλαίσιο αυτό το θέτει η ίδια η Βουλή. Τώρα, τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνται 23 τιμωρούνται με ποινές κάθριξης έως 10 ετών, αλλά και χρηματικές ποινές. Να σημειώσουμε πάντως, Νίκο, ότι είναι αξιοσημείωτη η ταχύτητα με την οποία έδρασε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας βάσει των ελληνικών δεδομένων. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Συγγενείς των θυμάτων από το δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και πλήθος κόσμου πραγματοποιεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα έξω από τη Βουλή. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Στάτσης και θα μας ενημερώσει. Κώστα. Συγκλονιστικές στιγμές, Νίκο, από νωρίς το απόγευμα εδώ στο Σύνταγμα, καθώς συγγενείς των θυμάτων κρατώντας τις βαλίτσες των παιδιών τους, λουλούδια, κεριά και βέβαια με δάκρυα στα μάτια συγκεντρώθηκαν εδώ προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως υποστηρίζουν 9 μήνες μετά το έγκλημα, όπως χαρακτηρίζουν την τραγωδία στα Τέμπη, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουν δικαίωση, όπως χαρακτηριστικά είπαν, για τη μνήμη των παιδιών τους που χάθηκαν τόσο άδικα στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 στο δυστύχημα των Τεμπών. Στην συγκέντρωση παίρνει μέρος σε διάφορες συλλογικότητες φοιτητές. Είναι η μητέρα του Παύλου Φίσα εδώ και μάλιστα συνομίλησε με πάρα πολλές μητέρες παιδιών, όπου με δάκρυα στα μάτια τους περιέγραψαν το τι περνούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Συγκλονιστική είναι και μια μαρτυρία μιας μητέρας ενός 20χρονου κοριτσιού που έχασε την ζωή του και νομίζω ότι μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Ελάτε, μπείτε στη θέση μας. Ελάτε στα σπίτια μας να δείτε πώς πονάμε. 20 χρονών. Πίστεψέ με πόσο πονάμε. Μας πήραν το γένο μου στα τακίνη μας. Είμαι πιο χαρούμενη μάνα, όμως τώρα είμαι πιο δυσκολή. Αυτά τα παιδιά μας κοιτάνε από ψηλά. Πίστεψέ με, μας κοιτάνε τώρα και θέλουν δικαίωση.